Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι Σαββάτο, 14 του μηνός, 14 Νοεμβρίου. Μία διαδικτυακή εκπομπή ξεκινάει, η πρώτη μάλλον, και αφορμή της εκπομπής αυτής είναι Ζαγαράς ώρα 0. Κοντά μας σήμερα έχουμε και φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Πολιτισμικού Συλλόγου Ισίωδος, τον κύριο Γιάννη Πέπα. Καλώς όρισες, κύριε πρόεδρε. Τον Γρηγόρη τον Παπαβασιλείου, Δημοτικό Σύμβουλο και Υποψηφίος Δήμαρχος, ο πολίτης στο κέντρο. Καλημέρα σας. Και στην άλλη άκρη της γραμμής μας, μάλλον μέσω Skype, έχουμε τον Γιώργο Τολεκάκη, συγγραφέα, ερευνητή, τον άνθρωπο που κάνει τόσα πολλά για τον πολιτισμό, που κάνει τόσα πολλά για την ιστορία και ενδιαφέρεται και για αυτή την καταστροφή η οποία θέλουν κάποιοι να γίνει στον Ελικόνα. Κύριε Λεκάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σε σεβαστή παρέα σας και στο ακροατήριο. 20 Αυγούστου του 2020 επισκεφθήκατε αυτή την πανέμορφη περιοχή του Ζαγαρά. Επισκεφθήκατε και είδατε από κοντά την κοιλάδα των Μουσών, το βωμό του Δία, την Υποκρίνη. Σήμερα, με την απόφαση αυτή που ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός εξακολουθεί να σιωπά, μία ένοχη σιωπή, δεν έχει βγάλει μία ανακοίνωση, γιατί ενώ μιλάνε για πολιτισμό, ενώ μιλάνε για περιβάλλον, ενώ μιλάνε για ιστορία, μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τι ακριβώς γίνεται και γιατί η πλειοψηφία ψήφισε αυτό το έγκλημα. Κύριε Λεκάκη. Ναι, καταρχήν να πω ότι 20 του Αυγούστου δεν επισκέφθηκα για πρώτη φορά την περιοχή. Κάναμε το βίντεο τότε μαζί με τον στρατηγό Γιάννη τον Πέπα. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε είναι ότι δεν είναι μια τυχαία περιοχή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε την αξία, την πολιτιστική και την οικολογική αξία του Ελικόνα. Λοιπόν, μιλάμε για μια περιοχή που έχει πάνω της 5 αρχαία πεταμένα δεξιά και αριστερά. Μιλάμε για μια ιερή περιοχή. Εγώ το θεωρώ αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Και το στοιχειοθετώ. Ο Ελικόνας ήταν ένα από τα μέρη του κόσμου και ίσως το μοναδικό, μαζί με τα Πιέρια Όρη, το οποίο μπορεί να καθιστεί στην παγκόσμια ιστορία, στην ιστορία της Γης, ότι είναι κατοικητήριο μουσών. Κανένα άλλο σημείο στον πλανήτη Γη δεν μπορεί να καθιστεί ότι σε αυτό το σημείο, εδώ ακριβώς κατοικούσαν οι μουσές, οι οποίες φρόντιζαν, τιμούσαν και προστάτευαν όλες τις τέχνες. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι οι συγγραφείς, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου, της ποιήσης, της ιστορίας, των γαμάτων και των τεχνών, να έχουν τον Ελικόνα και τα Πιέρια Όρη ως σημεία αναφοράς τους και να τα επισκέπτονται κάθε χρόνο με εκδηλώσεις, με γιορτές, με χαρά και με τραγούδι. Εάν αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ένα ακόμη. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι η περιοχή αυτή, όπου και να διαβάσετε, σε όποιο αναγνωστικό, σε όποιο βιβλίο, σε όποιο τουριστικό οδηγό, από τις αρχαίες εποχές μέχρι και σήμερα, θα σας πούν ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίθη ελάτων. Είναι μια ελατοσκέπαστος περιοχή. Μέχρι και σήμερα, για να ανεβούμε εκεί πέρα πάνω που λέτε, περνάμε από φοβερά και τεράστια ελατοδάση. Διάβασα προηγουμένως πριν από λίγο την περιβαλλοντική μελέτη για το έργο, η οποία, όπως λέει η ίδια η ορνηθολογική εταιρεία, που είναι η καθήλυνα αρμόδια για κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον πιο αρμόδια από όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα, λέει ότι είναι ελιπέστατη και όσον αφορά τη θωρίδα και όσον αφορά την πανίδα που αναφέρει. Μπορούμε μάλιστα, εκεί που αναφέρει... Ορίστε. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες που ακριβώς θα τοποθετήσουν τις ανεμογεννήτριες. Ναι,
να τις δούμε αυτές τις φωτογραφίες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι λένε ότι εκεί πέρα είναι ένας κρανίου τόπος, λίγο ως πολύ. Και όταν ανεβαίνουμε πάνω και να επισκεφτούμε τον βωμό του Δία και την υποκρίνη, δεν ξέρουμε πού να δούμε ήλιο. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ελατοσκεπασμένο. Θέλω να σας πω... με τα έλατα, τον εκπρόσωπο της ορνηθολογικής εταιρείας που είναι στα έλατα 15 μέτρα ύψος. Θέλω να σας πω ότι η ιστορική του μέλλοντος, περίπου σε 50 χρόνια από τώρα, όταν θα ξαναγραφτεί η ιστορία, θα γράψουν ότι στα σύγχρονα χρόνια ο Ελικόνας έπαθε δύο μεγάλες οικολογικές καταστροφές. Την πρώτη, όταν τον βομβάρδισαν οι Γερμανοί και κατέστρεψαν τα πάντα και το ελατοδάσος, και τη δεύτερη φορά όταν κάποιοι Έλληνες έβαλαν εκεί πέρα επάνω ανεμογεννήτριες και κούρεψαν τα δάση που υπάρχουν εκεί. Αυτές θα είναι οι δύο μεγάλες οικολογικές καταστροφές του Ελικόνα. Όμως θέλω να σταθώ στην ιστορική του σημασία. Ο Ελικόνας, εκτός από κατοικητήριο των Μουσών, όπως σας είπα, που αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι ένα brand name, το οποίο πρέπει να το έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα, η τοπική κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν κάνουν τίποτα παρά μόνο κάποιοι σύλλογοι τοπικοί φροντίζουν να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις εκεί πέρα πάνω. Ο Ελικόνας έχει το εξής μεγάλο χαρακτηριστικό. Ακόμη και σήμερα διαθέτει μία κτιστή κρίνη, ίσως την κρίνη την ευρισκομένη στο υψηλότερο σημείο, την κτιστή, επαναλαμβάνω, αρχαία κτιστή κρίνη, ευρισκομένη στο υψηλότερο σημείο από όσες κρίνες υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, κτιστές αρχαίες, την λεγόμενη υποκρίνη, η οποία δεν είναι μια τυχαία κρίνη, δεν είναι ένα πηγάδι, δεν ανοίξαμε ένα πηγάδι και βρήκαμε νερό, βγάλαμε νερό. Είναι ένα πηγάδι που συνδέεται και με το μυθολογικό μας υπόβαθρο. Κατά την παράδοση, ο Ελικόνας συναγωνιζόταν με τον Όλυμπο ή τα πιέρια όρια, αν θέλετε, για το που θα κατοικήσουν οι νύφες και μάλλον για το ύψος. Τότε λοιπόν, για να μην υπερβεί ο Ελικόνας τον Όλυμπο ή τα πιέρια, εστάλει αυτό το θεϊκό άλογο, το μυθικό άλογο, Πήγασος, και με ένα χτύπημα της οπλής του σταμάτησε το ύψωμα, το ψήλωμα του βουνού και σταμάτησε εκεί ο Ελικόνας. Ταυτόχρονα, επειδή ξέρουμε ότι κάθε πατημασιά του πλάσου ανέβλιζε και νερό, έβγαζε και νερό, ήταν ένας τόπος που υποδείκνυε που είναι το νερό, έτσι το βρίσκανε εκεί παλιότεροι, βρέθηκε εκεί η υποκρίνη, γι' αυτό λέγεται έτσι η κρίνη του ύπου του πειράσου, η οποία μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, βγάζει το νεράκι. Θα ήθελα να σας πω το εξής απλό. Εάν είχαμε μια σύγχρονη παράδοση, μια χριστιανική παράδοση, ότι κάποιος Άγιος πήγε εκεί πέρα με το μαγκούρι του και χτύπησε το βράχο και ανέβλησε νερό, όπως έχουμε δεκάδες τέτοιες παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα, δεν θα ξεσήκωνε τον κόσμο ο τοπικός σας ιεράρχης εκεί που κατάγεται την περιοχή σας, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος και κάποια άλλα πλήθη χριστιανικά ή εκκλησιαστικά ή οτιδήποτε τέτοιο, να πάνε να ξεσηκώσουν τον κόσμο, να μην πάνε στο Άγιο σημείο που θαυματούργησε ο τάδε Άγιος? Γιατί εδώ αυτό συμβαίνει, δηλαδή, στα αρχαία μας χρόνια και υπάρχει στην μυθολογική μας ιστορία, το απορρίπτουμε και το πετάμε στα σκουπίδια, και όταν συμβαίνει κάτι στη σύγχρονη παράδοση, στη σύγχρονη μυθολογία, στη σύγχρονη λαογραφία μας, ξεσηκώνει τον κόσμο? Εδώ θέλω να πω, κύριε Μακάκη, ότι προσπάθησαν κάποιοι να κάνουν ένα μοναστήρι. Δυστυχώς η αρχαιολογία και το ΚΑΣ είπε όχι. Ακριβώς. Το ΚΑΣ και η αρχαιολογία είπε όχι για το μοναστήρι, σε αντίθεση όμως λέει ναι στις ανεμογεννήτριες. Τι ευαισθησία είναι αυτή στους ανθρώπους που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν την ιστορία, τη μυθολογία, την Ελλάδα? Εδώ υπάρχουν και άλλα περίεργα πράγματα. Δηλαδή, όπως είπατε, είχε σταματήσει το κτίσιμο ενός μοναστηριού που θα γινόταν εκεί πέρα πάνω. Μάλιστα, ακόμα υπάρχει τσιμεντένια πλατφόρμα στο βίντεο που κάναμε, την δείχνουμε, που θα συνόταν αυτό. Υπάρχουν και άλλα παράξενα πράγματα σε όλη την περιοχή. Παραδείγματος χάρη, η κοιλάδα των Μουσών. Δεν έχει αναδειχθεί η κοιλάδα των Μουσών όπως έπρεπε, επίσημα από το κράτος, επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού, με δρόμους, με διαδρομές, με πινακίδες, με μαρμάρινα ταμπλό για να διαβάζει ο καθένας τι είναι αυτό που βλέπει, με πεζοπορικές διαδρομές, πλην από κάποιους ελάχιστους φίλους ορειβάτες, φίλους της φύσης, φίλους του περιβάλλοντος, τοπικούς συλλόγους, όπως ο Ισίωδος και κάτι ορειβατικοί συλλόγοι κλπ. Δεν είναι δουλειά
δεν είναι αρμοδιότητα του κάθε ευαίσθητου Έλληνα πολίτη να τοποθετεί πινακίδες, να ανοίγει δρόμους και να φτιάχνει μονοπάτια. Αυτές είναι κρατικές δουλειές. Αυτές είναι δουλειές τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτές είναι δουλειές των τοπικών αρχόντων. Επίσης, εδώ σε αυτή την περιοχή γίνονται τα γνωστά τραγελαφικά της Βιωτίας. Θυμίζω ότι η Βιωτία στην αρχαιότητα ήταν ολόκληρη ιερή και ολόκληρη αφιερωμένη στον Ποσειδώνα. Εξαιτίας Κοπαίδος και των υπόλοιπων νερών και υδάτων που είχε. Και μάλιστα Ελικόνιος αναφέρεται, το επίθετο Ελικόνιος αναφέρεται μόνο σε τρεις θεότητες. Στον Ποσειδώνα, στον Ερμή και στον Απόλλωνα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχουν, πράγματα που γίνονται εκεί πέρα. Τα ίδια τραβάει και η Αυλήρα με κάτι χαρακτηρισμούς περίεργους για λιμάνι εκεί πέρα που είχαν συγκεντρωθεί οι αρχαίοι. Τα ίδια τραβάνε και άλλες περιοχές της Στερεάς. Θέλω να σας πω ότι παίρνονται κάποιες αποφάσεις και μετά αναιρούνται. Γυρνάνε πίσω. Λέει κάτι αρχαιολογική υπηρεσία και μετά το παίρνει πίσω. Λέει κάτι, λένε κάτι τοπικοί άρχοντες στα τοπικά δημοτικά συμβούλια και μετά το παίρνουν πίσω. Εδώ κάτι παράξενο συμβαίνει σε όλη αυτή την περιοχή. Και απορώ με τους βιωτούς και ειδικά με τους θηβαίους πώς ανέχονται όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια εμένα με έχουν συνηθίσει οι θηβαίοι να ανέχονται, να βιάζονται οι ιστορικοί τους τόποι. Όπως θα δείτε, η Θήβα, ας πούμε, ιστορικά και αρχαιολογικά, είναι μια από τις χειρότερες πόλεις στην Ελλάδα. Δεν έχει αναδειχθεί τίποτα. Ναι, αντί να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα και να έχουμε κόσμο, τουρίστες, να έρχονται να επισκέπτονται όλες αυτές τις περιοχές, όπως είπατε και εσείς, τις ιστορικές περιοχές, τον πολιτισμό μας, την ιστορία, τη μυθολογία. Εδώ έχουμε το σπίτι του Ηρακλή στη Θήβα, το οποίο είναι αναξιοποιητό, είναι ο λόφος του Ισμηνίου, είναι πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που δείχνουμε ενδιαφέρον και fast track αποφάσεις είναι μόνο για τους επιχειρηματίες που έχουν πάρα πολλά χρήματα και με όλα αυτά τα δεινά που δημιουργούν με τις ανεμογεννήτριες, γιατί μία ανεμογεννήτρια θα τοποθετηθεί τώρα, έχει διάρκεια ζωής 20 χρόνια περίπου, θα πληρώνει ο πολίτης το ΕΤΜΕΑΡ, θα πληρώνει τους φόρους, θα αυξάνει το ρεύμα, θα χάνει το ρεύμα. Και σε αντίθεση θα έχουμε χάσει και τον πολιτισμό, θα έχουμε χάσει την ιστορία. Εμείς μπορεί να μην ζήσουμε, αλλά μετά από 20 χρόνια τα νέα παιδιά δεν θα υπάρχει τίποτα για να τους δείξουμε. Δεν θα μπορεί κανένας να επισκεφτεί αυτές τις περιοχές, γιατί θα γίνει όντως κρανίου τόπος από τα έργα ανάπτυξης τα οποία μας διατρανώνουν οι επιχειρηματίες και βγάζουν και δελτία τύπου στέλνοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι πολύ προσιτά να τους τα φιλοξενήσουν. Σε αντίθεση, την καταστροφή που θα κάνουν δεν τη φιλοξενεί κανένας. Σε επίρρωση όλων αυτών που λέτε, θα σας πω ότι μία από τις ανεμογεννήτριες που θα σταθεί βάσει των σχεδιαγραμμάτων που έχω δει και μου έχει δείξει και ο κύριος Πέπας, αλλά και έχω δει και εγώ στα χαρτιά, είναι ακριβώς δίπλα στο βωμό του Βιός. Να μην σας πω ότι αυτές οι αιμογεννητρίες δεν είναι ένα παλούκι το οποίο στείλεται όπως είναι ο στήλος της ΔΕΗ που βλέπει κανείς και νομίζει ότι είναι ένα τέτοιο άλλο πραγματάκι. Έχει μια ολόκληρη τσιμεντένια βάση που στείνεται με θεμέλια που μπαίνει μέσα η αιμογεννήτρια, καταστρέφει το γύρο της περιβάλλον, ανοίγονται δρόμοι για να ανεβούν πάνω μεγάλες δαλίκες για να κουβαλήσουν όλα αυτά τα τέρατα και μετά μένουν εκεί και ποιος ξέρει τι θα γίνουν αυτά. Όχι σε 20 χρόνια που λέτε εσείς, μεγάλη διάρκεια είναι. Σε 5 χρόνια τι θα γίνει όταν αυτά θα σκουριάζουν και θα αρχίζουν να γεμίζουν λάδια την περιοχή. Έχουμε τεράστιες φωτογραφίες δει από όλο τον κόσμο με λίμνες λαδιών που χύνονται από αυτές τις ανεμογεννήτριες και δημιουργούν ένα τέτοιο περιβάλλον λιπαρότητας, μόλυνσης και εστίες διαφόρων τέτοιων άλλων κακών. Ταυτόχρονα όλα αυτά τα πράγματα διώχνουν από εκείνη την περιοχή τα πουλιά, διώχνουν τα μικρά ζώα, τα οποία κατεβαίνουν χαμηλότερα και φτάνουν στα σπίτια ή τα μεγαλύτερα ζώα και δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα. Και σας ρωτώ εγώ λοιπόν ποιος θα κατεβάσει αυτές τις ανεμογεννήτριες εκεί, σε 5 σε 10 χρόνια, όταν θα είναι σκουριές, όταν θα έχουν σαπίσει, όταν θα τις ρίχνει ο άνεμος, όταν θα γίνεται όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και δεν είναι το τωρινό, δεν είναι επί του παρόντος, δεν είναι για το τώρα. Δεν μιλάμε να πάρουμε μια απόφαση για το σήμερα. Δεν μας αρέσει εμάς απλώς να βλέπουμε κέρατα πάνω από τα κεφάλια μας, πάνω στα βουνά μας, πάνω στα ιερά μας μέρη, στους ιερούς μας τόπους. Δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό.
Μιλάμε το τι θα βλέπουν τα παιδιά μας και το τι θα έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά όταν θα αναγκαστεί να πάει να κατεβάσει από εκεί πέρα αυτά τα σκουριασμένα σίδερα. Ταυτόχρονα τι οικολογική καταστροφή θα έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια με όλα αυτά τα λάδια και τα αυτοκίνητα που θα ανεβοκατεβαίνουν εκεί πέρα πάνω για να επισκευάζουν ή να συντηρούν όλες αυτές τις ενέργειες, και αντισταθμίστε το αυτό με τα ωφέλη που θα έχει ο πολίτης στην λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Αυτή δεν είναι πράσινη ενέργεια, είναι καφέ ενέργεια. Είναι ενέργεια χρώματος λαδιού που έχει βρωμίσει την περιοχή. Θέλω επίσης να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η κοιλάδα των Μουσών είναι ένα από τα σημεία, είναι λίγο πάνω από, είναι κάτω λίγο από την περιοχή που συζητάμε, αλλά είναι ένα ενιαίο σύνολο, ποτέ ένα αρχαιολογικό τοπόσημο δεν είναι μόνο του, δεν φυτρώνει, δεν υπάρχει μόνο του. Η κοιλάδα των Μουσών είναι ένα από τα σημεία που έτσι και αναδειχθούν αρχαιολογικά και βγει στο φως η ιστορία της και βγει στο φως η ομορφιά της μαζί με το φυσιολατρικό και το τουρισμό και το περιβάλλον, συν κάποια βυζαντινά εκκλησάκια και μοναστήρια που έχει η περιοχή όλη αυτή, θα μπορεί να ζει όχι μόνο την Άσκη και τα χωριά του Ελικόνα, αλλά και ολόκληρη τη Βιωτία. Εάν σκεφτούμε τα έργα των μηνιών, της αποξήρανσης της Κοπαΐδας, τα μεγάλα τεχνικά έργα και απίστευτα τεχνουργήματα αρχαία που έχει η Θήβα, ακόμα κρυμμένα στα σπλάχνα της, κάτω από τη γη της, και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Συν τα υπέροχα αρχαία που υπάρχουν πάνω σε διάφορα μοναστήρια από τη Λιβαδιά μέχρι την θάλασσα, τότε η Βιωτία από μόνη της θα μπορούσε να ζει μόνο από τον τουρισμό της. Ανταυτού ζει από τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Λοιπόν, αν αυτό είναι η επιλογή μας, να ζούμε πουλώντας κρεμμύδια και σκόρδα, τότε νομίζω ότι σκόρδα στα μάτια μας. Τότε νομίζω ότι είμαστε άξιοι μοίρας μας. Εάν δεν μπορούμε να δούμε το μεγάλο μέγεθος της Βιωτίας, τη μεγάλη αξία της Βιωτίας, την ιστορική, την αρχαιολογική, την τουριστική, τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει και νόημα να συζητάμε για όλα αυτά. Χρειάζονται άνθρωποι με όραμα. Χρειάζονται άνθρωποι με μακρόπνοη πολιτική. Ο Ελικόνας είναι ιερό βουνό. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, για να το μην μείνω μόνο στη μυθολογία και στην απότατη αρχαιότητα. Να πάω στα ελληνιστικά χρόνια και στα κακώς λεγόμενα ελληνιστικά χρόνια. Όταν χρειάστηκε να ταρυχευθεί ο Μέγας Αλέξανδρος, οι ικανότεροι του κόσμου ιατροί του και τα ταρυχευτές που μαζεύτηκαν εκεί πέρα ζήτησαν να σταλεί μέλη από τον Ελικόνα. Το καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει σαν brand name να πουλάτε εσείς εκεί πέρα όχι σκόρδα και κρεμμύδια αλλά μέλη Ελικόνος με το οποίο ταρυχεύτηκε ο Παμέγιστος των Ελληνών. Δηλαδή, έχετε εσείς εκεί πέρα στη Θήβα και στη Βιωτία τόσα σπουδαία τοπόσημα και κάθεστε και ασχολείστε με τι, με τις ταβέρνες, τις χαρταποταβέρνες, τα μπιφτέκια και τα παϊδάκια. Έλεος δηλαδή. Χαρταποταβέρνες. Ορίστε. Ορίστε. Δεν άκουσα. Χαρταποταβέρνες. Δεν λέει κανείς όχι, αλλά χρειάζονται να μην είναι το κύριο μέρος της μακρόπνοης πολιτικής μας, εμπορικής πολιτικής μας. Έτσι. Και φυσικά όταν θα έρθουν οι τουρίστες και θα έρθουν τα πούλμα το ένα πίσω από το άλλο που σήμερα δεν έχουν που να παρκάρουν αν έρθουν στη Θήβα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Πού παρκάρει το πούλμα, ας πούμε, λόγω χάρη όταν έχετε στη Θήβα. Και αν έρθουν πέντε πούλμα, πού θα παρκάρουνε. Το ένα άλλο κάπου θα το βολέψουμε. Τα πέντε, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι έχω φέρει πολλές φορές εκδρομής εκεί πέρα. Έχουμε μόνιμα πρόβλημα. Και ποια είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Είναι χαραγμένη. Υπάρχει πινακίδα που να σου λέει πηγαίνετε πρώτα εδώ, μετά εκεί, μετά παραπέρα, να παρκάρετε κάτω στο κτέλ, ας πούμε, και να η διαδρομή που θα ακολουθήσετε, μια πράσινη γραμμή, μια μπλε γραμμή, μια κίτρινη γραμμή, μια κόκκινη διαδρομή, να πάτε να δείτε τα σημεία σας και μετά θα ξαναγυρίσουν τα πόδια οι άνθρωποι να κάνουν 15 χιλιόμετρα, γιατί εμείς δεν έχουμε φροντίσει, έχουμε χτίσει τη Θήβα τόσο ανάρχα, που είναι τα σπίτια, οι πολυκατοικίες πάνω στα τείχη. Πάνω στα αρχαία τείχη. Το ίδιο. Κύριε Λεγάκη. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα τι μελιγενέστε και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να σταματήσουμε αυτό το έγκλημα, αυτό το έσχος της ντροπής, το οποίο ελαφρά την καρδία, 3 του μηνός έληξε διαβούλευση, 5 ψήφισε η περιφέρεια και 11 του μηνός η αποκεντρωμένη εξέδωσε την απόφασή της. Εγώ θα κλείσω λέγοντας αυτό και συγγνώμη αν σας κούρασα. Εάν καταλάβουμε ότι το έγκλημα που κάνουμε αυτό εμείς σήμερα
επί των δικών μας ημερών θα γίνει αυτό. Να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες πάνω στον Ελικόνα, θα το πληρώσουν τα παιδιά μας. Είναι τα παιδιά που θα βρίζουν στους τάφους μας. Είναι τα παιδιά μας τα οποία θα ασχημονούν στους τάφους μας για το κακό που τους κάνουμε. Συν το γεγονός ότι αυτός που νομίζει ότι σπέρνει κρεμμύδια και σκόρδα στο γκάμπο και καρότα και δεν θα τον επηρεάσει αυτή η κατάσταση, είναι βαθιά νυχτωμένος. Ακόμα και τους αμπελουργούς της περιοχής. Ακόμα και αυτούς που έχουν ζώα στην περιοχή και τα εκτρέφουν. Όλα αυτά θα κατέβουν στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, θα μολυθούν και άλλο, εκτός από τα φυτοφάρμακα που ρίχνουν και λοιπά. Θυμάστε το έσχος του ασωπού, που ήταν το έσχος της οικολογικής συμπεριφοράς. Γιατί δεν βρέθηκε ποτέ μια κυβέρνηση να βάλει ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση. Θα μολυθούν κι άλλο με τα λάδια αυτά που θα χύνονται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και δεν ξέρω αν θα έχουν πρόβλημα στο πόσιμο νερό οι άνθρωποι που πίνουν εκεί πέρα γύρω από τον Ελικόνα. Δεν μιλάω για αύριο, δεν μιλάω για μεθαύριο. Μιλάω για το τι θα πίνουν τα παιδιά μας. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Συστατωμένη ανάλυση που μας κάνατε για την ιστορία, για τη μυθολογία, για τον πολιτισμό μας που εσείς το αναδεικνύετε καθημερινά και από τις σελίδες και από τις εκπομπές μας. Σε αντίθεση, εμείς θα καταστρέφουμε όλα με μοναδικό στόχο την υπακοή στους μεγάλους επιχειρηματίες και στα μεγάλα συμφέροντα. Να είστε καλά.